Το μεγάλο στοίχημα της χώρας ξεκινά. Η Παρασκευή 14 Μαΐου είναι ημερομηνία ορόσημο για την επιστροφή στην κανονικότητα. Μετά από 105 ημέρες με κλικ ή με κατεβασμένα ρολά, οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις απελευθερώνονται και λειτουργούν υπό κανονικές συνθήκες. Είναι πιο ελεύθερα τα πράγματα, αλλά η ουρά είναι η ουρά. Πιστεύω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να βγούμε όλοι τώρα. Εντάξει, θα έχει πολύ κόσμο, αλλά τουλάχιστον θα διευκολυνθούμε, θα βρούμε τα ρούχα που χρειαζόμαστε. Γενικότερα θα μας διευκολύνει ο τρόπος της αγοράς. Είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί είναι μια ολόκληρη μέρα και μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου πολύ ωραία και χαλαρά. Ήταν ένας καλός τρόπος, καλό εγχείρημα από το κράτος και βοήθησε αρκετά και τα καταστήματα και τον κόσμο. Πλέον δεν θα χρειάζεται οι καταναλωτές να στέλνουν SMS στους αριθμούς 13033 και 13032 για να βγουν για ψώνια. Άρα καταργούνται το click away και το click and shop. Ο μόνος περιορισμός που παραμένει σε ισχύ είναι η τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων, όπως αντισηπτικά, υποχρεωτική χρήση μάσκας για πελάτες και προσωπικό και αναλογία στον αριθμό των ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται ταυτόχρονα σε ένα κατάστημα με βάση τον κανόνα ένα άτομο ανά 25 τετραγωνικά μέτρα. Από σήμερα είναι ελεύθερη πλέον η αγορά, σταματάει αυτό το ανούσιο, όπως είχαμε πει πολλές φορές, μήνυμα στο 13032 και ραντεβού με τον πελάτη, τα click in και click away. Νομίζω ότι θα απελευθερώσει αρκετά την αγορά, θα νιώθει ο άλλος πιο ελεύθερος και πιο αισιόδοξος για να μπορέσει να μπει μέσα να ψωνίσει στα καταστήματα. Επιπλέον από την Παρασκευή παρατείνεται η κυκλοφορία έως μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Ανοίγουν τα μουσεία, ανοίγουν τα καζίνο, ανοίγουν τα γραφεία συνοικεσίων. Ανάσα και στον χώρο της εστίασης, καθώς η αλλαγή στη νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας, η οποία θα αρχίσει στις 12.30, φέρνει νέα δεδομένα και στο ωράριο λειτουργίας των καφέ και εστιατορίων. Η εστίαση θα συνεχιστεί με διευρυμένο πλέον ωράριο, αλλά χωρίς μουσική. Θετικό δείγμα αυτό. Είναι σημαντική αυτή μία ώρα και μισή παραπάνω για την εστίαση. Με το προηγούμενο ωράριο δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε. Είναι καλό βήμα γιατί ευελπιστούμε τουλάχιστον να μπορέσουμε να βγούμε το καλοκαίρι σε νορμάλες συνθήκες. Η μουσική λίγο μας πειράζει ακόμα που δεν υπάρχει. Δεν ζητάμε δυνατή μουσική. Έτσι κι αλλιώς μόνο εξωτερικοί χώροι επιτρέπονται. Εξωτερικά τι να ακουστεί αν παίζουμε από μέσα απαλή μουσική. Να σημειωθεί πως από την Δευτέρα 17 Μαΐου θα επαναλειτουργήσουν οι βρεφονιπιακοί σταθμοί, στις 21 Μαΐου οι θερινοί κινηματογράφοι και στις 28 Μαΐου οι ανοιχτοί πολιτιστικοί χώροι. Επίσης τα γυμναστήρια, τα κέντρα αισθητικής και οι χώροι δεξιώσεων από τις 31 Μαΐου, η οικία ανοχής από τις 7 Ιουνίου, ενώ από τον Ιούνιο προγραμματίζονται γάμοι και βαφτίσια σε εξωτερικό χώρο με ανώτατο όριο 100 ατόμων.